Το παιχνίδι με πολλές φάσεις μπροστά στις δύο εστίες έγινε στο βαρύ αγωνιστικό χώρο του Εθνικού Σταδίου της Κοζάνης. Στο 8 λεπτό Γκόραν Βλάουβιτς σημάδεψε το δοκάρι του Νάση, αλλά στο 15 ο Κροάτης τροφοδότησε τον Τάκη Φίσα που δεν δυσκολεύτηκε να ανοίξει το σκορ. Η Κοζάνη που έδειξε καλά στοιχεία κατάφερε να φτάσει στην ισοφάρηση στο 40 με τον Καούνο. 4 λεπτά αργότερα ο Καρλ Χάινς Φλίψε με ωραία ατομική προσπάθεια έδωσε νέο προβάδισμα στον Παναθηναϊκό. Και με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, ο Εγκόρ Σιμπνιεύσκη μετά την ασίστ του Βλάουβιτς ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 1-3. Εγώ είμαι ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παιδιών. Είμαστε κουρασμένοι γιατί είμαστε πάρα πολύ λίγοι. Γι' αυτό το λόγο είμαι ακόμη παραπάνω ικανοποιημένος, επειδή η ομάδα όντως είναι κουρασμένη και ταλαιπωρημένη. Με πολλούς αναπληρωματικούς παίκτες αγωνίστηκε και η ΑΕΚ στο Αλκαζάρ απέναντι στη Λάρισα. Η ένωση προηγήθηκε ένα λεπτό πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου με το σουτ του Ρουίς. Οι γηπεδούχοι απάντησαν στο 61 μετά από φάση διαρκές στην περιοχή του Χιώτη με τον Γκέτζ. Στο 81 ο Χρήστος Κωστής πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της ΑΕΚ μετά την επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους με ωραίο πλασέ. Αλλά στο 86 ο Καντιμήρης εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια στην άμυνα της ένωσης διαμορφώνοντας το τελικό Λάρισα ΑΕΚ 2-2. Στον εξωτερικό χώρο τώρα και συγκεκριμένα στη Νότια Αμερική. Εντυπωσιακή ήταν η Βραζιλία στον πρώτο της αγώνα χωρίς το Βαντερλέι Λουξεμβούργο στον πάγκο της. Νίκησε 6-0 εκτός έδρας στη Βενεζουέλα με 4 γκολ μάλιστα του Ρωμάριο. Η Αργεντινή παρέμεινε στην πρώτη θέση του ομίλου καθώς επιβλήθηκε 2-1 της Ουρουγουάης. Περισσότερα μας λέει ο Βασίλη Χατζηδάκης. Στο Ρίο Ντε Λα Πλάτα του Buenos Aires, η Αργεντινή επικράτησε με 2-1 της Ουρουγουάης του Ντανιέλ Πασαρέλα και διατήρησε τους 5 βαθμούς διαφοράς από τη Βραζιλία και την Παραγουάη που βρίσκονται στη δεύτερη θέση. Η Μπιάνκο Σελέστε, παρά τις απουσίες βασικών στελεχών, έπιασε ένα 20λεπτό καλής απόδοσης, το δεύτερο του πρώτου μέρους και με μπροστάλι τον Μαρσέλο Γκαλιάρδο έφτασε στη νίκη. Ο Άσος Μονακό άνοιξε το σκορ στο 28 και ο Γκαμπριέλ Μπατιστούτα με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή διπλασίασε στα τέρματα της ομάδας του Μαρσέλο Μπιέλσα. Στην επανάληψη, η Ουρουγουάη ξεκίνησε δυνατά και κατάφερε να μειώσει στο 50 με τον Μακαγιάννες. Στη συνέχεια όμως δεν μπόρεσε να απειλήσει την αιστεία του Μπούργκος με αποτέλεσμα να μείνει το 2-1. Η απόλυση του Βαντερλέι Λουξεμβούργο φαίνεται ότι το έκανε καλό στη Βραζιλία, η οποία συνέτριψε με 6-0 τη Βενεζουέλα στο Μαρακαϊμπο. Ο Έουλερ στο 20 έδωσε το προβάδισμα στη Σελεσάο και 9 λεπτά αργότερα ο Ζουνίνιο μετά από σέντρα του Σιλβίνιο πέτυχε το 2-0. Στη συνέχεια άρχισε το σο του Ρωμάριο, ο οποίος εξέδεσε για μία ακόμη φορά όσους τον είχαν εκτός εθνικής. Ο έμπειρος επιθετικός σημείωσε το 3-0 στο 31 και 5 λεπτά αργότερα, με ωραία ατομική προσπάθεια ανέβασε το δίκτυο σκορ στο 4-0. Στο 39 με πέναλτι έκανε το 5-0 για να ολοκληρώσει τον εφιάλτη της Βενεζουέλας με κεφαλιά στο 64 επιτυχάνοντας το τέταρτο προσωπικό του γκολ. Στο Κίτο το Εκουαδόρ έμεινε ζωντανό στο κυνήγι της πρόκρισης καθώς νίκησε με ένα 0 τη Χιλή. Το γκολ που έκρινε τη συνάντηση πέτυχε με κεφαλιά ο Αγκουστίν Ντελγκάδο στο 76. Οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να ισοφαρίσουν, αλλά το σου του Ρόζεν ταλαπέκρουσε ο Σεβάγιος και στη συνέχεια ο Νούνιες έστειλε την μπάλα out. Όταν μια διαφήμιση κόβει τέτοιες ειδήσεις στη μέση.